Καλή σας ημέρα, καλό μήνα και ευχαριστούμε θερμά που μιλάτε στη τηλεόραση Αυτεμπορικής. Καλή ημέρα σε εσάς, στους ακροατές μας και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη διανέωση πρώτα, που είστε Γενικός Διευθυντής, και μετά θα πάμε στα άλλα, στο management. Θέλω να τη γνώμη σας. Να μας πείτε για αυτή την ολιστική αναπτυξιακή μελέτη της διανέωσης για την περιφέρεια της Ηλίας, με επίκεντρο την αρχαία Ολυμπία, αλλά και για την Εύβοια, που είναι παράλληλη δραστηριότητα, κύριε Νικολάου. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία και θέλω να σας πω ότι αυτή η προσπάθεια που μόλις τώρα αναφέρατε εντάσσεται μέσα στη γενικότερη προσπάθειά μας για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Η περιφέρεια έχει συγκεκριμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που μέχρι τώρα δυστυχώς δεν έχουν αξιοποιηθεί όσο πρέπει. Θεωρούμε πάντα ως σημαντικούς άξονες τον τουρισμό, την έξυπνη γεωργία και παρεμφερείς τομείς, όμως στην περιφέρεια τα ανταγωνιστικά αυτά πλεονεκτήματα δεν είχαν αναπτυχθεί. Αυτός ήταν και ο σκοπός του σχεδίου μας στη διανέωση. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό αναλάβαμε και μάλιστα με την ευκαιρία ή αν θέλετε την δυνατότητα να συμβάλλουμε κι εμείς μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έγιναν και στην Εύβοια και στην Ηλία, να συμβάλλουμε λέω με τον δικό μας τον τρόπο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται αυτό το σχέδιο ανασυγκρότησης του νομού Ηλίας, που είναι ένα σχέδιο σε βάθος δεκαετίας, αξιοποιεί τόσο τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής και ακόμα προτείνει το μηχανισμό υλοποίησης, γιατί πολλές φορές τα σχέδια εύκολα καταρτίζονται, δύσκολα όμως υλοποιούνται. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε σε αυτή τη φάση. Έχουμε σε γενικές γραμμές πρόγραμμα δεκαετίας. Έχουμε προσδιορίσει σαν αναπτυξιακούς άξονες τον τουρισμό, την γεωργία και τις φυσικές ομορφιές της περιοχής και επιπλέον την εξωστρέφεια που δυστυχώς η περιφέρεια με βάση τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που αναφέραμε δεν έχουν αξιοποιηθεί για να ανοίξουμε τη χώρα στο εξωτερικό, για να δημιουργήσουμε νέες αγορές, να δημιουργήσουμε νέα προϊόντα και μάλιστα διαφοροποιημένα και μάλιστα σε αυτή τη λογική να δώσουμε μια νέα αναπτυξιακή προοπτική και ιδίως για τη χώρα και μάλιστα να αναπτυχθούν και να προσαρμοστεί η εκπαίδευση των νέων ανθρώπων σε αυτές τις νέες συνθήκες. Κύριε Νικολάου, τώρα θα σας παρακαλέσουμε να μας δώσετε μία γεύση. Δηλαδή, αυτή η μελέτη, η οποία έχει γίνει και με επιστημονικές, με συνεργάτες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, από ό,τι ενημερωθήκαμε, και προφανώς διήρκησε σε βάθος, δίνει κάποια ευρήματα τα οποία μπορούν να δώσουν στην οικονομία της περιφέρειας και τα οποία έως τώρα, κατά το παρελθόν δηλαδή, δεν είχαν αξιοποιηθεί. Ναι. Αυτό ακριβώς είναι και το επίτευγμα αυτής της μελέτης και μάλιστα αποκαλύπτει πολλές αδυναμίες. Θα μπορώ να αναφέρω σαν παράδειγμα το θέμα της γεωργίας, που όλοι πιστεύουμε ότι η έξυπνη γεωργία μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις, να δημιουργήσει διαφορετικά προϊόντα, διαφοροποιημένα προϊόντα και να δώσει μια ανάσα στην παραγωγική ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα όμως η μελέτη αποκαλύπτει ότι περίπου το 85-90% των ανθρώπων που ασχολούνται με τη γεωργία δεν έχουν καμία εκπαίδευση. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα δύο είναι αντιφατικά. Από τη μια να υπερηφανευόμαστε ότι έχουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και από την άλλη δεν έχουμε το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για να αναπτύξει αυτόν τον τομέα. Η γεωργική δηλαδή εκπαίδευση στη χώρα υστερεί πάρα πολύ και επομένως οι πιθανότητες αναπτυξιακής προοπτικής, όπως καταλαβαίνετε, ελαχιστοποιούνται. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό εύρημα. Επίσης, είναι η νέα φιλοσοφία στην οποία πρέπει να προσδώσουμε στον τουρισμό. Δεν είναι ικανοποιητική η στρατηγική ο μαζικός τουρισμός. Εκείνο που έχει σημασία είναι ο ποιοτικός τουρισμός. Και μάλιστα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Εμείς λοιπόν μέσα από αυτή τη μελέτη αναπτύξαμε και όλες αυτές τις ευκαιρίες. Αλλά πάνω απ' όλα, σαν επίκεντρο η μελέτη έχει την ανάπτυξη της Αρχαίας Ολυμπίας. Ξέρετε ότι η Αρχαία Ολυμπία αποτελεί ένα παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης, φιλίας και επιπλέον δυνατότητας για τη χώρα μας να προβληθεί στο εξωτερικό και να αποτελέσει
πόλο έλξης και επενδύσεων αλλά και επισκεπτών. Είναι και αυτό ένα από τα επιτεύγματα της μελέτης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι θέλαμε, έτσι θέλαμε και να πούμε κάτι παραπάνω για την αρχαία Ολυμπία που πραγματικά έχει πολλές δυνατότητες, διαπιστώνετε κι εσείς, να κεντρήσει το ενδιαφέρον των τουριστών που η επισκεψιμότητα ως τώρα πώς μπορεί να χαρακτηριστεί. Η επισκεψιμότητα είναι πάρα πολύ χαμηλή και αυτό που λείπει είναι το ότι κυριαρχεί το παλιό μοντέλο του ήλιου και της θάλασσας. Εμείς πιστεύουμε ότι το καινούργιο μοντέλο για τον τουρισμό πρέπει να βασίζεται πάνω στην πολλαπλή ολιστική εμπειρία ενός επισκέπτη. Να είναι δηλαδή προϊόν το οποίο συνδυάζει τον πολιτισμό, τη γεύση, την απόλαυση γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος και γενικότερα την δυνατότητα ο κάθε επισκέπτης να αποτελεί έναν πολλαπλασιαστή σε όρους πρεσβευτή θα έλεγα στο εξωτερικό όπου θα μπορεί να μεταδώσει αυτή την πολιτιστική εμπειρία που είναι κατά κάποιο τρόπο και το ευρύτερο αποτέλεσμα αυτής της επίσκεψής του. Συνδυάζοντας τη φύση, τον πολιτισμό και τα στοιχεία της περιοχής. Για την Εύβοια τι ισχύει σε σχέση με την Ηλία κύριε Νικολάου? Για την Εύβοια ισχύει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και εκεί υπάρχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και εκεί υπάρχουν θέματα εκπαίδευσης του κοινού, του προσωπικού και εκεί υπάρχουν δυνατότητες, παραδείγματος χάρη στον ιαματικό τουρισμό. Όλα αυτά σε συνδυασμό με μια ευρύτερη στρατηγική θα μπορούσαν να αποτελέσουν αυτό που λέγαμε προηγουμένως δυνατότητα εξωστρέφειας για να μπορέσει η χώρα να προβάλλει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα. Και θα έλεγα κατ' επέκταση ότι αυτά αποτελούν και πιλότους και της Ηλίας και της Εύβοιας για ολόκληρη την Ελλάδα. Η περιφερειακή στρατηγική είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της διανέωσης και έχει δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη. Θα σας θυμίσω ότι και τα ευρωπαϊκά χρήματα όπως έχουν σχεδιαστεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό κατευθύνονται στην επαρχία και αυτή τη φορά τουλάχιστον θα πρέπει να αξιοποιηθούν με βάση αυτή τη μακρόχρονη στρατηγική. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας αυτό το νέο αναπτυξιακό μοντέλο, το νέο παραγωγικό μοντέλο της εξωστρέφειας και της καινοτομίας και μέσα από αυτή την αλλαγή να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα χρόνια τα οποία έρχονται. Εδώ είναι πασίγνωστο πια το θέμα των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη χρονική περίοδο, μέχρι το 30. Είναι μια περίοδος που θα υποχρεωθούμε να μπούμε σε δύσκολα μονοπάτια αποπληρωμής χρέους και γενικότερα σταθερής αναπτυξιακής στρατηγικής που εμείς τουλάχιστον υπολογίζουμε ότι δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του 3% για όλα τα επόμενα 10 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η περιφερειακή ανάπτυξη μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό το μοντέλο. Ανάπτυξη η οποία δεν θα πάρει, δεν θα πετύχει αυτούς τους στόχους, καταλαβαίνετε δεν θα μπορέσουμε να έχουμε και τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις πρόσθετες υποχρεώσεις του χρέους και των ρυθμίσεων που εντωμεταξύ έχουν γίνει. Λοιπόν, τώρα να επικαλεστούμε την ιδιότητά σας του Έλληνα μάνατζερ. Ήσασταν από τους κορυφαίους στη δεκαετία του 90 στον όμιλο της Δέλτα, για όσους θυμούνται, όπου ανοίξατε δρόμους στην Ελλάδα αλλά κυρίως στο εξωτερικό. Τι θυμάστε από τότε και τι βλέπετε σήμερα να επικρατεί στη χαρτογράφηση των ελληνικών επιχειρήσεων, κύριε Νικολάου? Αυτό που θέλω να περιγράψω στο παράδειγμα της Δέλτα που αναφέρατε ήταν αυτό που μόλις τώρα είπα, μια στρατηγική εξωστρέφειας και καινοτομίας. Η Δέλτα εξαπλώθηκε σε όλη την περιοχή των Βαλκανίων δημιουργώντας νέα προϊόντα και εγκαινιάζοντας νέα στρατηγική, αυτή τη στρατηγική της εξωστρέφειας. Έγιναν επενδύσεις με βάση τις προκλήσεις του μέλλοντος. Υπάρχουν ακόμα προϊόντα τα οποία ο κόσμος απολαμβάνει και είναι διαχρονικά. Δηλαδή μπορώ να αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα, μια και είπατε ότι να αναφέρω κάποια. Ας πούμε θέματα συσκευασίας, θέματα ποιοτικά όπως της ομογενοποίησης, καινοτόμα προϊόντα όπως το Life, το Milko και πολλά άλλα. Και κυρίως στον χώρο του παγωτού ήταν εκείνα τα οποία αποτέλεσαν και τη βάση. Επιπλέον είχαν σχέση με τη δημιουργία
πρωτοπόρων δικτύων διανομής στα προϊόντα και μάλιστα την εποχή εκείνη με αντί για εξαγωγές που η δυσκολία τους ήταν τότε οι υπάρχοντες δασμοί, η ΔΕΛΤΑ είχε αναλάβει την πρωτοβουλία να ιδρύσει επιτόπου παραγωγικές μονάδες, όπου θυμίζω υπήρχε παραγωγική μονάδα στη Βουλγαρία, παραγωγική μονάδα στη Ρουμανία, παραγωγική μονάδα στην Βουλγαρία, εμπορική δραστηριότητα στην Ουκρανία, που τώρα τη θυμόμαστε με μεγάλη νοσταλγία, και είχαμε δημιουργήσει μια μεγάλη πολυεθνική, η οποία ξεκινούσε από την Ουκρανία, έφτανε μέχρι την Κύπρο και εξαγωγές σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Σε προϊόντα γάλακτος, σε προϊόντα παγωτού, επίσης δε με εξαγορές και δημιουργία τέτοιων τομέων στον χώρο των λαχανικών κτλ. Ήταν αυτό που λέγαμε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, η οποία μέσα από την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τις επενδύσεις είχε δημιουργήσει αυτή την κατάσταση. Σήμερα την εικόνα των επιχειρήσεων των ελληνικών πώς τη βλέπετε, ποιες είναι αυτές που βλέπετε να διακρίνονται και ποια είναι ουσιαστικά εκείνοι οι παράγοντες που τις δυναμώνουν τις εταιρείες, κύριε Νικολάου? Εκείνο που μπορώ να διακρίνω στις σημερινές εταιρείες είναι ότι πραγματικά υπάρχει δυναμισμός. Διέπονται από ένα πνεύμα αυτό που περιγράψαμε και κυρίως το θέμα της ψηφιοποίησης είναι εκείνο που θα κυριαρχήσει μελλοντικά. Πιστεύω ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν το δυναμισμό και έχουν και την ετοιμότητα να ενσωματώσουν στη λειτουργία τους και στα προϊόντα τους αυτές τις τεχνολογίες, γιατί είναι πραγματικά οι μόνες οι οποίες μπορούν να τους δώσουν αυτή την διέξοδο. Επιπλέον υπάρχει προσωπικό υψηλής ποιότητας, άνθρωποι δηλαδή με φιλοδοξίες αλλά και με ποιοτικά στοιχεία ικανά να δώσουν τον δυναμισμό. Επιπλέον βλέπω ότι υπάρχουν αρκετές προκλήσεις και ευκαιρίες να φιλοξενήσει η χώρα και νέες επενδύσεις, είτε μέσα από το πρόβλημα, την ευκαιρία της ανάκαμψης, είτε ακόμα μέσα από την ευκαιρία των ευρύτερων συμμαχιών. Άρα λοιπόν, εξωστρέφεια, καινοτομία, συμμαχία με διεθνείς οργανισμούς και το υψηλό ποιοτικό προσωπικό μπορεί να δώσει τη δυνατότητα και την υποστήριξη αυτός ο τομέας, ο ιδιωτικός τομέας, να αποτελέσει για τη χώρα μας ένα πολύ σημαντικό τομέα ανάπτυξης. Και το πιστεύω πραγματικά ότι μπορεί να συμβεί. Κύριε Νικολάου, να σας πούμε την αλήθεια, μας δίνετε κουράγιο, γιατί εσείς τώρα έχετε μακρόχρονη και επιτυχημένη εμπειρία στον κόσμο του επιχειρήν. Έχετε καταρτήσει προφανώς πολλά επενδυτικά πλάνα και δεν είναι μόνο η κατάρτιση, είναι και η υλοποίηση και η επιτυχία αυτών, που είναι τα τρία πολύ σημαντικά σκαλοπάτια. Το στίχημα, φανταζόμαστε τώρα, είναι για όλους μας και όχι προσωπικά δικό σας, πώς αυτή η μελέτη της διανέωσης θα μπορέσει να παρακάμψει έτσι τα γραφειοκρατικά σκαλοπάτια ή να πείσει τους πολιτικούς προϊστάμενους, δεν ξέρω, τους φορείς, τους τοπικούς άρχοντες. Ίσως θα πρέπει να είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να συνενέσουν στο όραμα και στην αλλαγή οπτικής, για να το δούμε να υλοποιείται σε 3, σε 5, σε 6, σε 10 χρόνια. Πραγματικά το πιστεύουμε και αυτό που μπορώ επιπλέον να προσθέσω είναι ότι η μελέτη αυτή δίνει τη δυνατότητα μιας ολιστικής αντιμετώπισης και διευκολύνει πολύ και τους τοπικούς παράγοντες αλλά και την κυβέρνηση για τη λήψη σωστών αποφάσεων. Όταν δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα, καταλαβαίνετε ότι η αυτοδιοίκηση είτε ακόμα και η ίδια η κυβέρνηση παίρνει αποφάσεις οι οποίες δεν είναι τεταγμένες σε ένα συνολικό ολιστικό πρόγραμμα. Μία μελέτη δίνει τη δυνατότητα να έχουν αυτές οι πράξεις ένα στόχο, να εντάσσουν μεγάλα επενδυτικά πλάνα σε συγκεκριμένη προοπτική όπως την περιγράψαμε προηγουμένως. Αλλιώς αποσπασματικές αποφάσεις, αποσπασματικά έργα, χωρίς συγκεκριμένο συντονισμό και χωρίς τη δυνατότητα της παρακολούθησης, πολλές φορές καταλήγει να μην είναι αποδοτικά. Θα θυμίσω ότι υπάρχουν πολλά προγράμματα του παρελθόντος, κυρίως από το ΕΣΠΑ,
τα οποία δεν άφησαν το αποτύπωμα το οποίο συνήθως περιμένουμε. Γιατί είτε δεν είχαν τη μακρόχρονη προοπτική, είτε δεν ήσαν τεταγμένα σε ένα ευρύτερο σχέδιο στρατηγικής. Με αυτή λοιπόν τη λογική λέω ότι είναι προς το συμφέρον και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και της γενικής κυβέρνησης, αυτό το σχέδιο, αν θα ακολουθηθεί, και θα έχουμε αποτύπωμα αναπτυξιακό, αλλά θα είναι και προς το συμφέρον και των ίδιων των πολιτικών, αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα. Το μεγάλο ζήτημα σήμερα στην ελληνική βιομηχανία είναι η έλλειψη στελεχών και μεσαίων και χαμηλότερων εργαζομένων, κύριε Νικολάου. Ο τουρισμός φωνάζει, οι επιχειρήσεις ζητούν περισσότερους εργαζόμενους. Έχουμε στο κατασκευαστικό τομέα έλλειμμα 200.000 εργαζομένων για τα εργοτάξια. Πώς λύνεται αυτό το θέμα τώρα, αν ήσασταν σε μια επιχείρηση, τι θα κάνατε από την εμπειρία σας? Καταρχήν το θέμα αυτό είναι γενικότερο και το έχουμε επισημάνει με τη λογική ότι η παρεχόμενη εκπαίδευση δεν ανταποκρίνεται ακριβώς στις προκλήσεις της εποχής. Υπάρχουν ελλείμματα. Υπάρχουν νέες ειδικότητες, υπάρχουν νέες δυνατότητες που όμως το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να αποκτήσει ισχυρότερους δεσμούς με την παραγωγή. Δεν θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει τέτοιο κενό που να αφήνει ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες. Άρα αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται καλύτερη και στενότερη συνεργασία μεταξύ του παραγωγικού και του ακαδημαϊκού τομέα. Η έρευνα είναι βασικό στοιχείο σε όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως. Αναφέρθηκα σε καινοτομία και σε εξωστρέφεια. Αυτό προϋποθέτει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, ένα σύστημα το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους νέους να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τις ειδικότητες, τις δεξιότητες που χρειάζονται και επιπλέον να δώσει τη δυνατότητα στους ήδη υπηρετούντες να αποκτήσουν αυτές τις δυνατότητες. Επομένως, η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, ώστε να αποκτήσει στενότερη και δυνατότερη σχέση με τον παραγωγικό τομέα, είναι και αναγκαίο και, εν πάση περιπτώσει, αποτελεί και τη βασική αιτία. Υπάρχουν πραγματικά ελλείψεις στον χώρο των πωλήσεων, στον χώρο των εξαγωγών, στον χώρο πολλών ειδικοτήτων, της έξυπνης γεωργίας κτλ. Και τα κεφάλαια που ανέφερα προηγουμένως, με έλλειμμα σε αυτές τις δεξιότητες, καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορέσουν να αποδώσουν τα αποτελέσματα που όλοι θα θέλαμε. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε σε κάθε περίπτωση, κύριε Νικολάου, ότι το ζήτημα της έλλειψης εργαζομένων είναι πολιτικό. Δηλαδή, χρειάζεται ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος για να συντονιστεί με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Χρειάζεται ριζική αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος. Ούτε αναβάθμιση. Παραδείγματος χάρη, στη χώρα μας έχει υποτιμηθεί πολύ η τεχνική εκπαίδευση. Η τεχνική εκπαίδευση είναι αντικείμενο και της διανέωσης, όπου έχουμε ήδη εκπονήσει μελέτες για το τι σημαίνει η τεχνική εκπαίδευση, το τι σημαίνει ανάπτυξη ειδικοτήτων και δεξιοτήτων απαραίτητες για το νέο παραγωγικό μοντέλο και πιστεύουμε ότι μπορεί σε πολύ μεγάλο βαθμό να υλοποιηθεί. Έχουν ήδη αξιοποιηθεί κάποιες από τις προτάσεις μας, περιμένουμε όμως ότι αυτό είναι μια πραγματική πρόκληση. Μάλιστα. Γιατί έχει να κάνει τόσο και με την νοοτροπία ευρύτερα του κοινού, όπου θέλει οπωσδήποτε πανεπιστημιακή εκπαίδευση, και από την άλλη είναι να γίνει αντιληπτό ότι η τεχνική εκπαίδευση και η ανάπτυξη αντίστοιχων δεξιοτήτων μπορεί να δώσει διέξοδο και στο βαθμό της ανεργίας που υπάρχει μέχρι τώρα, που είναι σχήμα οξύμορο. Από τη μια να έχουμε ανεργία και από την άλλη ο παραγωγικός τομέας να μην βρίσκει εργαζομένους. Μάλιστα. Είναι ακριβώς αυτό το χάσμα το οποίο πρέπει να γεφυρωθεί ώστε να δοθεί διέξοδο στα νέα παιδιά. Σας ευχαριστούμε, κύριε Νικολάου. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Νικολάου.